καταγωγής παιδινών ιδανικών. Το απλό αλλά υπέροχο αυτό σύμβολο, σύμβολο κατά εξοχήν ελληνικό, χρησιμοποιείται πάντοτε για να τιμά παιδινής ήρωες. Του μύθου της Δάφνης υπάρχει και απόλυτος αρκαδική εκδοχή. Ο Λεύκης, γιος του βασιλιά της αρκαδικής φύσης, η Νομάου. Το θυμάστηκε από τα αρχαία της Πίσα Μολών, Θελήσατε να πλησιάσει την Αρνή και ωραία παρθένος, δείχτηκε γυναικεία ρόμπα, μια ρόμπα αισθήτα γυναικεία, προσποιούμενος τέτοια αυτός την παρθένος, έφυγε τη συναναστροφή της. Τον πέρασε η Δάφνη για τον ομόφυλη της κοπέλα. Αλλά ο απόλυτος κινούμενος της ειδοτυπίας αποκάλυψε σε αυτήν το πραγματικό του γένος, τότε δε η Δάφνη και η Φίλτη σε φώνησαν τον Λεύκο με τα πόδια τους. Ο περιδάφνης μύθος, κατά την πρώτη αυτού εκδοχή, συμβολίζει πιθανότατα την αρχή την οποία εξαφανίζεται της μόλις ο ήλιος Απόλλων, απλώνει τις ακτίνες του, ανατέλλοντας για να την αναγκαλιστεί. Από την ιστορία παρήνε, άρα όλων της διαθέρας του μάντρος υπηρεσία, μαντούς, μαντό και δάφνη. Άλλη γράφη της ιστορίας, η διαθέρα το επόμενο ήρωα της Λαπωνικής πόλεως, αμυγνών τα μήνυνα. Τώρα, τόσο πολύ προσφυλή είναι η Δάφνη σαν αρχιτό, που έχει απευθεί μέσα σε όλη τη ζωή μας και έχουν πάρει το όνομά της αρχαίες πόλεις, παραλιακές περιοχές, η Φέστια. Στην ιστορική γεωγραφία υπάρχει το όνομα Δάφνη και Δάφνη μενωμένη, είναι στο Βόσπορο ο Δίσκος. Κάπου 25 χωριά στην Ελλάδα, και περισσότερα, πολεμικά πλοία. Ένα από αυτά μάλιστα που ανήκει στο στόλο του Ναβάρ στο Δερινή, πολέμησε στο Ναβαρίνο. Δάφνη ήταν και μια σύγχρονη ποιήτρια και ένας ποιητής ο άντρας της, η Δάφνη Εμιλία. Το ιστορικό ψευδόνυμο της ποιήτριας Εμιλίας Ζωλιοπούλου, της ιδιαίτερας του 10ου αιώνα, Κουρτέλη, γεννήθηκε στη Θεσσαλία κατά το έτος 1887 και πέθανε στην Αθήνα το 1941. Σπούδασε στο Αρσάκιο Αθηνών, όπου και πια και δίδαξε εκεί και πρεμονωρίστηκε στην Αθήνα με τον ποιητή Στέφανο Δάφνη, με τον οποίο και συνεισέφθη εξασκήσε σημαντική ενδιαφέρεση με το αυτού και στο αντίκρισμα των λογοτεχνικών ζητημάτων. Ο Δάφνης Στέφανος επίσης είναι ο λογικό του ποιητή Θρασίμπολη Ζωλιοπούλου. Γεννήθηκε στο Άργος, πέθανε στην Αθήνα, σπούδασε μαθηματικά, δίδαξε σαν καθηγητή σε διάφορα γυμνάσια και έπειτα διαβίωσε και μετάχθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου άρχισε να γράφει. Πολλά μοναστήρια έχουν το όνομα της παρατρόνωσης του Δάφνη. Πέρα χάρη τα Δαφνή, στην Αττική. Αρχαίες γιορτές, δαφνηφορίες ήταν αρχαίες γιορτές που τιμούσαν την μυθική Δάφνη και που χρησιμοποιούσαν τη Δάφνη για να στολίζουν τους ναούς, τους χώρους που γίνονταν το πανηγύρι και τους νικητές καγόνων των τοπικών που γίνονταν του πανηγυρίου. Από εκεί βγήκε και η ονομασία δαφνηφόρος, αυτό που κέρδισε κάποιο έπαθρο Δάφνης. Μια ευχαίρεια η Δάφνη είναι στοιχισμός των Αθηνών της. Και πολλοί αγγλικοί που έχουν πάρει το όνομα της. Θα λέω ότι να τονίσω πόσο δημοφιλές και το είναι η Δάφνη. Οι ειδικές συλλογές είναι το όνομά της. Η ειδική συλλογή ενός ποιητή του 6ου αιώνα μετά Χριστού του Αγάκη. Βουνά στην πατρίδα μας, στην κορυφαία, και βουνά. Η ζωολογική είναι το μόνο αυτά, κάτι ενώ αυτό ήταν τέλειο, και το οποίο είναι σελίδα σε στάση να κάνει, τα οποία ζητάνε και τα βλέπουμε πολύ συχνά και στα δικά μας τα μέλη. Είναι μυθικοί ήρωες, ένας κένταυρος επίσης. Ένας αρχιτέκτονας από την Ήλιο, το 4ο πρόσωπο του Έωρα, πολύ γνωστός. Μία μύθη η οποία κατοικούσε στα όρια
ώρες των δεχτών δάχτων και αυτήματα. Ήρωση του συστολημάτων με τίτλων λεσβιακών ερωτικών λόγων 4. Ήρξη 4. Την ελληνικά των κατατάφων και πλόγων. Λόγοι του δάχτων. Το έχουν γυρίσει και σε μία με την κοινωνική κοινωνική είναι ήρωση. Ή που φέρεται στην 4 με τον τίτλο την ελληνικά των κατατάφων και πλόγων. Είναι νησιά, στον Εύσυνο Πόντο και Ρού, είναι λίμνες, είναι ποταμοί με αυτό το όνομα. Να μην σας κουράσω περισσότερο, θα πω μόνο κάτι για το Δαφνί, το οποίο είναι παραλλαγή της Δάφνης. Υπήρχε τέτοιο στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί πήρε και το Δαφνί, κατά πάσα πιθανότητα το Δαφνί που είναι στην Αττική Σομεϊδάρη, δίπλα, το όνομά του. Και μάλιστα θα πω αυτό και τελειώνω αυτό, ότι κατά τις αφηγήσεις των μοναχών της Μονής Αθηνίου, στις οποίες αναφέρονται οι περιηγητές Φων και Βέλερ, η Μονή έκτισε η ωραία Μαγγελόνη, Λαμπέλ Μαγγελόν, η περίφημος ηρωίδα της πολίστικης Ρημάδας, Ιμπέριος και Μαργαρώνα, όπως αναφέρει και ο μοναχός Θεσσάριος Λαπόντες, εις τα Άνθρινοϊτά. Λέει ο μοναχός αυτός. Και οι Αθήνες, οι σοφές, έπρεπε να καρπούνται τις μοναστήρια αυτής και αυτές και να τιμούνται όσο και τρία έπουση. Το ένα το λέει πεντέλη, το άλλο επισαγενή, τι είδε γιατί τέλει. Το τρίτο λέγεται δαφνή, τι είδε την αιτία. Αυτά τα τρία γιατί μην έχουν την Παναγία. Λέγουσι πως ισοδαφνή, αυτό η ιστορία του Ιμπερίου έγινε ρημάδα θαυμασία. Και προς τη Μαργαρώνα του γυναίκα Ιμπερίου, εδώ εταργέρεσαι αγάπη του Κυρίου. Ήταν το Ιμπέριος και παρά αυτόν θυμίστη, αυτό το μοναστήριο είναι και πιο εκαλοπίστη. Είναι ένα σπουδαίο ποινίο, αυθεντικό θεσσαλικό ποινίο, με τα περίφημα και μετά μέσα θα πρέπει να κάνει τον γύρο του κόσμου και θα γνωρίζουν οι Ιτάλοι. Αυτά για να τους παράξω περισσότερο. Ήρθα και σας έδωσα μια ιδέα πολύ σημαντική. Έχετε φιλοξενείτε στο χωριό σας. Έχουν όλα αυτά σημασία γιατί ξέρετε το να μιλάει κανείς ας πούμε για οικονομική εκμετάλλευση είναι κάτι που το θεωρούμε θεμητό. Αλλά συναισθηματική σύνδεση με ένα φυτό ή με ένα ζώο ή με, ακόμα και με ένα τόπο έτσι άσχημο είναι που δημιουργεί έτσι πιο ανατάσεις και μας κάνει να ερχόμαστε πιο κοντά και να σχεδιάζουμε και να δημιουργούμε και να ονειρευόμαστε σχέσεις παραγωγικότερες και πιο ανθρώπινες. Σας ευχαριστώ πολύ.